Ήταν η θρησκευτική γιορτή των Τούρκων. Η αλήθεια ότι αναμέναμε μεγάλες αφήξεις, αλλά πέρασε όμως το αποτέλεσμα που είδαμε ότι πέρασε τις προσδοκίες μας, τις αρχικές. Ήταν ένα πολύ μια δυνατή εβδομάδα. Υπολογίζουμε ότι ακόμα δεν έχουμε τα νούμερα γύρω σε 9.000 αφήξεις για αυτή τη διάρκεια, 9.000 Τούρκων επισκεπτών, με παράλληλες αφήξεις και των Ευρωπαίων που άρχισαν να ανεβαίνει και των Ελλήνων. Πιστεύω ότι έφτασε σε ένα πικ γύρω στο 98% των δωματίων και πιστεύω ότι αφορά όλο το νησί, από ό,τι φαίνεται δηλαδή, από αυτά που γνωρίζουμε. Και απλά η Τουρκία είναι ότι είναι κοντά μας, είναι το Αϊβαλί και είναι μια περιοχή που μαζεύει και Τούρκους τουρίστες που γύρω στα 2 εκατομμύρια απέναντι έχουν τα ξοχικά τους και κάνουν διακοπές. Και βρίσκουν την ευκαιρία και περνάνε απέναντι για συνήθως Σαββατοκύριακα και τριήμερα. Και πιστεύω θα υπάρχει μια ανάλογη συνέχεια, όχι βέβαια σε αυτό το βαθμό, αλλά θα έχουμε μια διάρκεια φέτος Τούρκων επισκεπτών για όλο το καλοκαίρι. Αυτό που είδαμε τις ημέρες τούτες ήταν εικόνες άλλης εποχής. Γεμάτες οι ταβέρνες, μέσα στους δρόμους γκρουπ τουριστών, μέσα στα μνημεία μας μεγάλα γκρουπ τουριστών. Και όλο αυτό δεν έγινε τυχαία. Κάνατε προεργασία εδώ και χρόνια. Ναι, όντως είναι ένα αποτέλεσμα ετών. Έχουν δουλέψει πάρα πολύ γι' αυτό, για να φτάσουμε όπως εδώ. Είχαμε βέβαια τα κενά του COVID, δεν το συζητώ. Αλλά δείχνει ότι επανέρχεται πάρα πολύ δυνατά. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που όπως το περιγράψατε, ότι ήταν τα πάντα και παντού γεμάτα. Υπήρχε κόσμος, υπήρχε μια άλλη διάθεση πλέον. Και αυτό μεταφέρθηκε και στον τοπικό πληθυσμό. Αυτό που πιστεύουμε και θέλουμε είναι να υπάρξει συνέχεια, μια ανάλογη, να το κρατήσουμε όσο μπορούμε. Δουλεύουν πάρα πολλοί άνθρωποι γι' αυτό. Να ευχαριστήσω και τις υπηρεσίες που είναι στην πρώτη γραμμή στα λιμάνια και στα αεροδρόμια, την αστυνομία διαβατηρίων, την ΕΤΑ Τελωνία, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, το λιμενικό σώμα που υποδέχεται αυτούς τους ανθρώπους με τα καραβάκια, είναι άνθρωποι οι οποίοι βοηθάνε όλοι. Νομίζω ότι αν συνεχίσουμε έτσι, έχουμε καλά αποτελέσματα. Κύριε Χατζηκυριάκο, μέχρι τώρα συζητούσαμε πώς θα καλύψουμε τις κλίνες του νησιού. Τώρα νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει η συζήτηση για το πώς θα αυξήσουμε τις κλίνες του νησιού. Ναι, φάνηκε μια δυναμία, αυτό λέγαμε και πριν, ότι αν θέλουμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα, θα πρέπει να δούμε να αυξήσουμε τις κλίνες, που σημαίνει νέα ξενοδοχεία και κάποια μεγάλα ξενοδοχεία. Το νησί φημίζεται για το φυσικό του πλούτο. Θα έλεγα ότι πρέπει να εξαιρεθούν κάποια σημεία που να μην ενοχλεί, να μην επηρεάζει το φυσικό πλούτο του νησιού και να γίνουν δύο μεγάλες μονάδες. Το έχουμε ανάγκη για να μπορέσουμε να σηκώσουμε παραπάνω τουρισμό.